Θα πάμε σε ένα υπέροχο τοπίο. Θα πάμε στο Σούνιο, στο ναό του Ποσειδώνα. Μία εικόνα καταπληκτική και βέβαια εκεί ξεκίνησαν τα γυρίσματα της παραγωγής, υπερπαραγωγής του BBC. Είχαμε ένα θρίλερ σχετικά με αυτή την ιστορία. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δόθηκε όμως το πράσινο φως από το ΚΑΣ. Προχωρούν λοιπόν κανονικά οι διαδικασίες και αρχίζουν, Σόνια Φίλη, τα γυρίσματα. Η Σόνια Φίλη είναι στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Μαζί της είναι και ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Πες μας, Σόνια, νομίζω είναι μια καλή ημέρα σήμερα για τις επενδύσεις των κινηματογραφικών παραγωγών για τη χώρα. Σπάνε κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Πράγματι, Νίκο, καλημέρα και στους δύο σας. Εγώ έχω να πω καταρχάς ότι έχουμε απολαύσει μια μαγευτική ανατολή εδώ στον ναό του Ποσειδώνα, το τοπίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Αυτό μας λένε και όλοι οι ξένοι που βρίσκονται εδώ για την παραγωγή. Έχουμε το προνόμιο, να πω, αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε μέσα. Τα πλάνα που βλέπετε είναι αποκλειστικά. Είμαστε η μόνη κάμερα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό αυτό χώρο του Σουνίου. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, βασικά όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν από λεπτό σε λεπτό. Πρόκειται για τη νέα σειρά του BBC, Μικρή την Πανίστρια, που θα προβληθεί από 80 τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας την προβολή του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας μας στο εξωτερικό, κύριε Κρέτσο, έτσι δεν είναι? Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ακριβώς, είναι ο πιο καλός και αποδοτικός τρόπος να προβάλλεις τη χώρα σου. Είναι μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τον κινηματογράφο. Διότι και με τις νέες τεχνολογίες και τα streaming services είναι πλέον εφικτό η θέαση οπτικοακουστικού περιεχομένου να γίνεται από πολλές συσκευές σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας και επομένως και η Ελλάδα αυτή είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο πρωινό. Ακόμη και εγώ που έχω ξανάρθει στο Σούνιο, πραγματικά μαγεύεσαι από το τοπίο και είναι αλήθεια αυτό που είπε και η κυρία Φίλη προηγουμένως. Όντως όλοι εδώ οι συντελεστές είναι εντυπωσιασμένοι με αυτό το... Κύριε Κρέτσο, πέρα από τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, τα αφήνουμε πίσω μας. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και αυτή η εικόνα που φεύγει από την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να δείξουμε και στους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, σημαίνει κάτι πια? Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για αυτές τις επενδύσεις? Και πότε θα έρθει και η νομοθετική σας πρωτοβουλία σε σχέση με κάποιες αγγυλώσεις που υπάρχουν ακόμα, να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο για να μπούμε πιο δυνατά σε αυτό το χώρο? Κοιτάξτε, είναι μια μέρα στην οποία όλοι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη εκπονήσει και προσπαθεί να φτάσει στην τελική μορφή ένα σχέδιο απλοποίησης των κινηματογραφικών διαδικασιών. Έχουμε ήδη ένα επενδυτικό κίνητρο. Όντως είναι μια καλή μέρα. Αυτό που είναι σημαντικό και από την εικόνα, πέρα από την ομορφιά που βλέπουμε, αν δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να δείξει, είναι ότι μια κινηματογραφική ταινία, ένα τηλεοπτικό έργο, ένα οπτικοακουστικό έργο στο σύνολό του, είναι μια σύνθετη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, το above the line crew, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι. Είναι μια σειρά από άνθρωποι που δραστηριοποιούνται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό αλλά και πόσο σύνθετο είναι ο συγκεκριμένος κλάδος και τι σωρευτικά αποτελέσματα έχει και σε όρους απασχόλησης. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι με το πρόσφατο νομοσχέδιο συνολικά 75 εκατομμύρια θα δοθούν στις νέες παραγωγές, ενώ σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιμα άλλα 375 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη των οπτικοακουστικών έργων. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δείχνει και τη βούληση, αλλά δείχνει ότι έχουμε πλέον και το περιθώριο και την ελπίδα με κάποιες θεσμικές αλλαγές που θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Εμείς είπαμε ότι μετά το επενδυτικό κίνητρο, σε χρονικό διάστημα εντός 2 μηνών τα αργότερο, πρέπει να έχουν λυθεί όλες τα θεσμικά εμπόδια. Αλλά να ψάξουμε να βρούμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να καταπολεμήσουμε ζήτημα τα αρεστώτας που δυστυχώς υπάρχουν και στην ελληνική αγορά έντονα, ύστερα από μια περίοδο επίπονης κρίσης, ώστε σε 2 μήνες πολύ σύντομα η Ελλάδα να είναι πραγματικά ένας feel friendly προορισμός. Και κύριε Κρέτσο, επειδή έχετε υπόψη σας προφανώς και το ενδιαφέρον, Σόνια, που θα υπάρχει και από άλλες παραγωγές ή από άλλους επενδυτές να γίνουν τέτοιου είδους κινηματογραφικές παραγωγές, εάν θα ενοικιάζονται χώροι, αν θα υπάρχουν δηλαδή έσοδα και από αυτό το πεδίο.
Βεβαίως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι η διαδικασία έτσι, ενός, ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την κινηματογράφηση και στους αρχαιολογικούς χώρους μπορεί να φέρει και έσοδα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται και με ένα κριτήριο με βάση το πώς, το ύψος της επένδυσης, το πόσο ακριβή είναι η παραγωγή. Δηλαδή πιο μεγάλα στούντιο ας πούμε, πρέπει να δίνουν περισσότερα χρήματα κατά την άποψή μου από ότι μικρότερες παραγωγές. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι ανοίγεται σιγά σιγά μια βιομηχανία. Είναι ευχάριστες οι ειδήσεις. Ελπίζω να έχω και άλλες καλές ειδήσεις. Κύριε Κρέτσο, ήδη έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Σύρο. Θα πραγματοποιηθεί και άλλη μια παραγωγή, μια μεγάλη κινέζικη παραγωγή εδώ, στον ίδιο χώρο. Ακριβώς. Και έχουμε και τις ειδήσεις από τη Σύρο, όπου ο Στίβεν Μπενστάιν θέλει να φτιάξει κινηματογραφικά στούντιο. Και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε και τα διάφορα γραφειοκρατικά, ώστε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι από το Hollywood. Είναι μεγάλες προσωπικότητες του χώρου που θέλουν να έρθουν. Γιατί λένε ότι το περιβάλλον της χώρας, ο ήλιος, αυτό το φως, είναι μοναδικό για τις κινηματογραφικές ταινίες. Και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, σας είπα, είναι αγώνας, είναι μαραθώνιος μάλλον, δεν είναι αγώνας δρόμου sprint. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δουλεύουμε και ως πολιτεία με προθεσμίες. Και πρέπει να δουλεύουμε, να είμαστε και εμείς αυστηροί με τους εαυτούς μας. Πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον τομέα. Είναι μια χώρα μέλος της Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ασφαλής χώρα, είναι μια όμορφη χώρα με πολλά μνημεία, με πολλές αρχαιότητες, με αξιόλογο δυναμικό. Με αυτό το υπέροχο ελληνικό φως, όπως λέτε. Και πράγματι, και πρέπει, κύριε Κρέτσο, να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από... Το βλέπουμε αυτό το φως. Και αυτό δεν το διαπιστώνουμε εμείς μόνο, το διαπιστώνει κυρίως η διεθνής κινηματογραφική κοινότητα. Πραγματικά πάντως είναι εκπληκτικό. Αν οι τηλεθεατές που μας βλέπουν μπορούν κάποια στιγμή να έρθουν στο Σούνιο πολύ πρωινές ώρες, γιατί γνωρίζω ότι ο Ναός του Ποσειδώνα είναι διάσημος για τη Δύση του Ηλίου, αλλά πιστέψτε με και η Ανατολή είναι πάρα πολύ γενναιόδορη. Πας Δύση και φεύγεις Ανατολή. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Έγινε η καλύτερη αρχή σήμερα. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλα πολλά θετικά μηνύματα για να φαίνεται το ελληνικό αυτό φως, ο υπέροχος ήλιος μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρέτσο. Σόνια, φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ.